Στη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού με νέους λαμπτήρες τύπου LED. Βασικός στόχος του εν λόγω έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους λειτουργίας και των ενεργειακών δαπανών του Δήμου, καθώς και η μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες, παράλληλα με τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Το ζήτημα θα εισηγηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή 3η 26 Σεπτεμβρίου, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γιώργος Παντελίδης, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια του διαγωνισμού αλλά και της προμήθειας που ανέρχεται στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από μια διαδικασία μακροχρόνια για τον δημοτικό μας, για την αντικατάσταση του δημοτικού μας φωτισμού, η τελευταία μας απόφαση και η χρηματοδότηση μοναδική που υπήρχε στη χώρα ήταν από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Παρακαταθηκών και Δανείων, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του Υπουργείου Ενέργειας. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πήρε όλες τις αποφάσεις, έκανε όλες τις μελέτες, εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη, από το Δήμο, από τις Οικονομικές Επιτροπές, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το Παρακαταθηκόν. Και τώρα την Τρίτη, όπως είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Δήμαρχο πριν αναχωρήσουν για το τελευταίο τους ταξίδι, στην Τρίτη θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να μας δώσει το δικαίωμα να βγάλουμε στον αέρα το διαγωνισμό, να κάνουμε διεθνή διαγωνισμό, ώστε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να αποκτήσει, να ξεκινήσει, να περνάει τον καινούριο φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας, φωτισμό LED. Η διαδικασία αντικατάσταση των λαμπτήρων, σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό, αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, ενώ σημειώνεται ότι η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης συμμετείχε ως πιλωτικός δήμος στην υλοποίηση του εθνικού προγράμματος στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης πόρων. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια, υποδείγματα μελετών, δωρεάν λογισμικό για την αξιολόγηση της επένδυσης, τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως και τα βήματα υλοποίησης που θα γίνονται ανά φάση. Κομμάτι του ολοκληρωμένου προγράμματος αποτελεί η εγκατάσταση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης στο δίκτυο του οδοφωτισμού στους μηχανικούς του Δήμου. Η επιθυμία μας είναι να ξεκινήσουμε, αν είναι δυνατόν, αν δεν έχουμε ενστάσεις στους διαγωνισμούς ιδιαίτερες και μας καθυστερήσουν, να ξεκινήσουμε από εφέτος και πιστεύω για σε διάστημα ενός έτους να αλλάζουμε το φωτισμό, τον οδοφωτισμό σε όλη την πόλη της Αλεξανδρούπολης και στα χωριά του καλλικρατικού μας Δήμου, τον ενεργοβόρο φωτισμό. Αυτό πιστεύω η διαδικασία να κρατήσει περίπου στον ένα χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ατελείωτοι οι δρόμοι και θα αλλάξει όλος ο φωτισμός όλου του καλλικρατικού μας Δήμου. Περίπου στο 55% κλείνουμε για την εξοικονόμηση ενέργειας, άρα δηλαδή θα πληρώνουμε 55% λιγότερα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που αν κάποιος γύρω στο 1,5 εκατομμύριο δει, μπορεί να κάνει το λογαριασμό πόσα θα εξοικονομούμε κάθε έτος.